Τις σφοδρές αντιδράσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά και πολλών απόστρατων αξιωματικών προκαλεί η πρωτοφανής απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Άμυνας να καθιερώσει διάβλο απευθείας επικοινωνίας μεταξύ των υπουργικών γραφείων και των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, χωρίς προηγούμενη γνώση της στρατιωτικής ηγεσίας. Πολλοί μιλούν για κατανόητη απόφαση που καταργεί την απαραίτητη για τη λειτουργία του στρατεύματος πειθαρχία και ναρκοθετεί κάθε προσπάθεια αξιοκρατίας γιατί ανοίγει όπως εκτιμούν παράθυρο στην κομματική ευνοιοκρατία. Είναι κατάργηση της ιεραρχίας του στρατεύματος και της πειθαρχίας. Εάν ο καθένας τώρα φαντάρος, αξιωματικός, υπαξιωματικός, μιλάει με τον υπουργό και του λέει ξέρεις εδώ στο καράβι μου ή στο λόχο μου ξύστηκε η φοράδα, τι να σου πω. Αυτό επιφέρει διάλυση του στρατού. Καταλύει κάθε έννοια ιεραρχίας. Όλα τα άλλα μυρίζουν ότι προέρχονται από πολιτικές φιλοδοξίες να κάνουν περισσότερον δημοκρατικές τις ένοπλες δυνάμεις, καταλύοντας όμως κάθε έννοια της βάσης των ενόπλων δυνάμεων που είναι η πειθαρχία και η ιεραρχία. Ο Πάνος Μεγλίτης δέχτηκε τα πειρά της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού που τον κατηγορούν ότι επιχειρεί να δημιουργήσει κομματικά στεγανά μέσα στις ένοπλες δυνάμεις. Αυτό σημαίνει πλήρη κατάργηση της ιεραρχίας στο στρατό. Δεν συμβαίνει σε κανένα κράτος του κόσμου να έχουμε ένα στράτευμα χωρίς ιεραρχία. Δεν είναι δυνατόν χιλιάδες Έλληνες στρατιώτες να αναφέρονται στο πολιτικό γραφείο ενός υπουργού, διότι ενισχύεται έτσι και ο κομματισμός και η εξάρτηση. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου λειτουργεί ήδη σύνδεση για την απευθείας ηλεκτρονική επικοινωνία όποιο το επιθυμεί με το γραφείο διοικητικής μέρημνας του στρατιωτικού γραφείου του Υπουργού. Ενώ εναλλακτικά η επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνει και μέσω τηλεφώνου. Αν και το Υπουργείο μιλά για πρωτοβουλία που θα δώσει την ευκαιρία σε στελέχη να καταθέσουν τις απόψεις τους για θέματα που τους απασχολούν και δεν έτυχαν λύσεις, πολλοί εκτιμούν ότι έτσι ουσιαστικά καταργείται αφού παρακάμπτεται η στρατιωτική ηγεσία και ευνοείται η κομματοκρατία, αφού κάθε αξιωματικός θα μπορεί να επικοινωνεί με τον πολιτικό προϊστάμενο και να υπονομεύει τον ανώτερό του. Στο θέμα αναφέρθηκε νωρίτερα στη Βουλή ο Πάνος Μεγλίτης, απαντώντας στο βουλευτή του λαού Θανάση Πλεύρη. Θεωρώ λανθασμένη την απόφασή σας να ανοίγετε το γραφείο και στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Καθαρά από λόγους ιεραρχίας και πειθαρχίας, το γραφείο του πολιτικού προϊσταμένου δεν πρέπει να είναι ανοιχτό και να παρεμβαίνει στην ιεραρχία. Θεωρώ την παρέμβασή μας αυτή ως μια κατεξοχήν δημοκρατική παρέμβαση, δεν υπονομεύει την πειθαρχία και την ιεραρχία στις ένοπλες δυνάμεις. Αλλήμονο εάν το 2011 ένας σύγχρονος στρατός όπως είναι ο ελληνικός φοβάται τις απόψεις, την ελεύθερη έκφραση και την ανάπτυξη της ελεύθερης προσωπικότητας των στρατιωτικών του. Παραβλέπω, κύριε Πλεύρη, τις κριτικές που ακούστηκαν εχθές από τη Νέα Δημοκρατία ότι στείνουμε κομματικά μαγαζάκια στις ένοπλες δυνάμεις. Έρχεται και καθιερώνει έναν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας, όπως τον ονομάζει, των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού, απευθείας με το γραφείο του Υπουργού, δηλαδή με το ΠΑΣΟΚ. Έμπειροι αξιωματικοί που υπηρέτησαν σε θέσεις ευθύνης επισημαίνουν τον κίνδυνο απώλειας της πειθαρχίας που συνιστά θεμέλιο λίθο για την αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεων και μιλούν για καταστρατήγηση των κανονισμών περί ιεραρχίας. Ο τρόπος αναφοράς του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων καθορίζεται αυστηρά στους υφιστάμενους νόμους και κανονισμούς.